Καλησπέρα, χαίρετε. Βγαίνει με λίγη χρονική καθυστέρηση το ψινό vlog, απολογούμε. Είναι όμως ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τρίτο πρόσωπο ιδίου φίλου. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή από έναν άνδρα που τελευταίως έχει αρχίσει να παρακολουθεί το κανάλι μας, η οποία λέει τα ακόλουθα. Καλησπέρα Θέκλα, καλησπέρα. Είσαι εξαιρετική πραγματικά. Ευχαριστώ. Σε παρανακάλυψα τις τελευταίες ημέρες και μου κρατούσε συντροφιά τα υπέροχα και τόσο ψυχοφέλημα vlog σου. Είδα το βίντεό σου «Παντρεμένοι και οι δυο» και θέλω να σου πω ότι υπάρχει και η συνθήκη το τρίτο πρόσωπο να είναι του ιδίου φίλου. Δηλαδή ένας παντρεμένος ή μια παντρεμένη να απατά τον σύντροφό του ή τον σύντροφό της με άτομο του ιδίου φίλου. Υπήρξα το τρίτο πρόσωπο χωρίς να το γνωρίζω στην αρχή. Βέβαια, δεν θα στο έλεγε από την αρχή. Και αφού είχα ερωτευτεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Βέβαια, σου λέει άμα είχε ερωτευτεί αυτός, άμα είχε δαγκώσει τη Λαμαρίνα, ας πάμε να του πούμε ότι το παίζουμε και straight στην κοινωνία ή να του πούμε ότι είμαστε και bi και καλά. Ενώ στην πραγματικότητα του λέμε ότι απατούμε και την μία σχέση και την άλλη, εφόσον η δεύτερη σχέση έγινε χωρίς να γνωρίζει το τρίτο πρόσωπο ότι ήταν τρίτο πρόσωπο. Αφού τον είχα ερωτευτεί λοιπόν, έμαθα ότι διατηρεί σχέση χρόνων και με κοπέλα. Επειδή έχω δουλέψει με τον εαυτό μου σε επίπεδο αυτογνωσίας, θεωρώ ότι εγώ έχω αποδεχθεί την ύπαρξή μου σε μεγάλο βαθμό. Πράγμα που φανερώνεται από το ότι όλοι οι άνθρωποι που συναναστρέφομαι και ιδιαίτερα οι γονείς μου γνωρίζουν για εμένα. Του άλλου προφανώς ούτε καν οι γονείς του δεν γνωρίζουν. Το θέμα είναι ότι όταν το έμαθα και ευτυχώς μου το είπε ο ίδιος, καλύτερα που σου το πει ο ίδιος παρά να το άκουγες από κάπου αλλού και να παθαίνεις σοκ. Πάλι σοκ έπαθες όμως που σου το πει ο ίδιος, φαντάζομαι. Εγώ χώρισα αμέσως μαζί του. Πολύ καλά έκανες. Πάρα πολύ καλά έκανες. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζω έντονες συγκρούσεις μέσα μου, γιατί εξακολουθώ να είμαι ερωτευμένος νομίζω. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα έβαζα εκ νέου τον εαυτό μου σε τέτοια δοκιμασία, διότι γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι εγκλωβισμένος σε ένα ρόλο που θέλει να τον πιστέψει. Κοροϊδεύει και τον εαυτό του και τους άλλους, αλλά και τον εαυτό του. Όμως παρόλα αυτά, εξακολουθώ μέσα στο μυαλό μου να έχω ιδανικές τις ερωτικές μας επαφές που είχαμε τότε. Να σου αναφέρω εδώ ότι έχω μήνες να το δω και δεν μιλάμε, αν και ο ίδιος έκανε προσπάθειες. Μπράβο, πολύ καλά έκανες. Κράτα τις αντιστάσεις σου. Σκέφτομαι να κάνω ψυχοθεραπεία αν δω ότι δεν μπορώ στην πορεία να το εκλογικεύσω. Ευχαριστώ εκβαθέα. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την επιστολή που μου έστειλες και μου έδωσες την ευκαιρία να συζητήσω για αυτό το θέμα. Και έχουμε και update. Έχω κάνει, ρώτησα το φίλο, άργησα να δω το μήνυμά του. Τον έχω ρωτήσει αν κάνει περίοδο αν κάνει ψυχοθεραπεία αυτή την περίοδο και μου λέει έχω κάνει στο παρελθόν ψυχοθεραπεία, αν χρειαστεί όμως θα ξανακάνω, αν και στην παρούσα φάση με βρίσκεις πολύ καλύτερα. Άρχισα να σχετίζομαι με έναν άνθρωπο που είναι ξεκάθαρος ως προς τη σεξουαλικότητά του. Μπράβο, 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 οι ξεκάθαροι με τους ξεκάθαρους και οι μπερδεμένοι με τους μπερδεμένους. Φαίνεται προς το παρόν να επικοινωνούμε σε πολλά επίπεδα, οπότε οψόμεθα. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα νέα σου. Στην περίπτωσή σου, ο έρωτας με έρωτα περνάει. Πότε? Όταν περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα μετά που έχει τελειώσει η σχέση την οποία εσύ τελείωσες και καλά έκανες και την τελείωσες, γιατί δεν ήταν υγιής κατάσταση για σένα και για τον άλλο φυσικά, αλλά εσύ τον εαυτό σου θα κοιτούσες. Πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα, έμεινε σταθερός, δεν υπέκυψες, δεν ενέδωσες στις δικές του προσπάθειες να σε επαναπροσεγγίσει, να σου κάνει hoovering θα λέγαμε. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για το hoovering. Το hoovering είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία ένας σύντροφος, τον οποίο αφήνουμε γιατί δεν είναι εντάξει απέναντί μας, γιατί με οποιοδήποτε τρόπο μας εκμεταλλεύεται ή μας κακοποιεί, άμα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, ξαναέρχεται με γλυκά λόγια, με γλυκές απόπειρες, να μας τραβήξει πίσω για να μπούμε ξανά σε εκείνη την κατάσταση. Αχ, πέρασε ο καιρός και τώρα γνωρίζοντας έναν νέο άνθρωπο
και μπαίνοντας σε μια νέα διαδικασία γνωριμίας άλλου επίπεδου. Γιατί εδώ που τα λέμε είναι άλλο επίπεδο να γνωρίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος, έχει αποδεχθεί τον εαυτό του, έχει αγαπήσει τον εαυτό του, έχει αποδεχθεί και είναι εντάξει με τον εαυτό του, και άλλο να πας να δημιουργήσεις σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν παραδέχεται την ίδια του τη φύση. Εύχομαι στο φίλο που έστειλε την επιστολή να πάει καλά η καινούρια του γνωριμία, και ακόμη και αν δεν πάει καλά η καινούρια του γνωριμία, γιατί είπαμε και χθες, τις γνωριμίες τις κάνουμε δοκιμαστικά, δοκιμάζουμε τους ανθρώπους, δοκιμάζουμε πως είμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, φλερτάρουμε, επικοινωνούμε, κάνουμε dating και μετά αποφασίζουμε να μπούμε σε σχέση όταν δούμε ότι ταιριάζουμε με εκείνον τον άνθρωπο. Φυσικά αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό και πολλές φορές μπαίνουμε σε σχέση που μας βρίσκουν μετά εκπλήξεις, όπως την έκπληξη που τον έχει βρει το φίλο στην προηγούμενη σχέση που ήρθε ο μορφωνιός να του πει ότι ξέρεις, τα έχω και με κοπέλα και στην κοινωνία παρουσιάζομαι ως straight. Εδώ μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω, χωρίς να διαβάσω την επιστολή, και για μια επικοινωνία που είχα πρόσφατα με μια άλλη ακροάτρια του καναλιού, η οποία μου μίλησε για τη δική της εσωτερική σύγκρουση. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει παντρευτεί, έχει αποκτήσει παιδιά και έχει χωρίσει. Μετά από το χωρισμό της, στην προσπάθεια να βρει τον εαυτό της, αποδέχθηκε επιτέλους και την ομοφιλοφιλία της. Από ό,τι μου είπε, από ό,τι μου έγραψε, από την εφηβική, προεφηβική και εφηβική της ηλικία ερωτευόταν οι γυναίκες, αλλά δεν επέτρεπε στον εαυτό της να ακολουθήσει τη φύση της και πίεσε τον εαυτό της ώστε να κάνει μια ετεροκανονική ζωή, δηλαδή να παντρευτεί έναν άντρα και να κάνει οικογένεια. Χώρισε από τον άντρα της, έχει καιρό, έχει μια, ευτυχώς όπως μου γράφει, μια υγιής σχέση με τον πρώην σύζυγό της, έχει μια καλή σχέση με τα παιδιά της και της έχει συμβεί το εξής. Εδώ και λίγο καιρό έχει ερωτευτεί με μια συνάδελφό της. Μιλάμε για γυναίκα ομοφιλόφιλη, εντάξει. Η συνάδελφός της λέει, της δείχνει εμέσως πλην σαφώς ότι ενδιαφέρεται, δηλαδή ανταποκρίνεται στη βλεμματική επαφή, όταν της χαμογελάει, χαμογελάει πίσω. Σε κάποια φάση μου είπε κιόλας ότι της είπε ξεκάθαρα ότι θα ήθελε να βγουν ραντεβού, ότι θα ήθελε να βγουν έξω, και η συνάδελφος, η οποία επίσης είναι διαζευμένη, δεν είναι παντρεμένη πλέον, και έχει μια παρόμοια θέση με τη φίλη στην εργασία, της είπε μήπως δεν είναι καλή ιδέα να βγούμε έξω επειδή είμαστε συνάδελφοι. Και μου έγραφε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να είσαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο, σε αυτή την περίπτωση εφόσον πρόκειται για ομοφιλόφιλη γυναίκα, είναι ερωτευμένη με γυναίκα, εσύ ίδια να είσαι συνειδητοποιημένη και να έχεις κερδίσει με κόπο και πόνο τη συνειδητοποίηση σου. Μου περιέγραψε ότι πέρασε κάποια δύσκολα χρόνια και πριν το διαζύγιο της προς το τέλος του γάμου της, αλλά και μετά το διαζύγιο της μέχρι να μπορέσει να ισορροπήσει, και την βοήθησε πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία σε αυτό. Η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να τα βρούμε τον εαυτό μας και μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε και να, γνωρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Και ρωτούσε τη συμβουλή μου αν θα ήταν καλή ιδέα να συνεχίσει να φλερτάρει αυτή τη γυναίκα, στην οποία είπε ξεκάθαρα θα ήθελα να βγούμε ραντεβού εμείς οι δύο, και της είπε καλύτερα όχι επειδή είμαστε συνάδελφοι. Και μου λέει εμέσως πλην σαφώς δεν με έχει απορρίψει, δεν μου είπε άπαπαπαπα τι είναι αυτά που μου λες, εγώ είμαι straight, αλλά απέφυγε να βγει μαζί μου και με ρωτούσε τι να κάνει. Έχω την εξής γνώμη, η οποία δεν ξέρω αν είναι αυστηρή, δεν έχω προσωπική πείρα πάνω στο θέμα. Έτυχε να γεννηθώ ετεροφιλόφιλη. Η γνώμη μου είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε ένα υψηλό επίπεδο αυτογνωσίας και έχει αποδεχθεί τη φύση του και το σεξουαλικό του προσανατολισμό, είναι κρίμα να ταλαιπωρείται σε μεσοβέζικες προβληματικές σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν αποδέχονται τη φύση τους. Στην περίπτωση της πρώτης ιστορίας που είπαμε απόψε με τους δύο άνδρες,
Φλέρταρε αυτός που είχε σχέση με γυναίκα, τον άνδρα τον ελεύθερο, παρουσιάστηκε ως ελεύθερος, δηλαδή επιδίωξε να δημιουργήσει μια παράλληλη ομοφιλοφιλική σχέση, παράλληλη με την ετεροφιλοφιλική σχέση που διατηρούσε ως βιτρίνα προφανώς με την κοπέλα, γιατί συγγνώμη, αν είσαι straight και τα έχεις με κοπέλα και βαρεθείς την κοπέλα και είσαι και ένα ανήθικο πρόσωπο που θες να κάνεις απιστία, δεν θα πας να κάνεις απιστία με άνδρα, κάνεις απιστία με άνδρα επειδή έχεις επιθυμία ερωτική για άνδρες. Λοιπόν, δεν ξέρω ο άνθρωπος αυτός, προφανώς ο ίδιος μπορεί να δηλώνει bi. Μπορεί όντως να είναι και bi, γιατί υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που έρχονται ισοδύναμα και από τα δύο φύλλα, υπάρχει. Μπορεί το πιο πιθανό όμως να είναι gay, ο οποίος καταπιέζει τον εαυτό του σε μια ετεροκανονική ζωή, ζώντας το παρασκήνιο τη φύση του. Και στην πρώτη περίπτωση λοιπόν, αυτός ο οποίος είναι μέσα στην ντουλάπα, προσέγγισε έναν άνθρωπο που είναι έξω από την ντουλάπα. Δεν είναι άδικο για αυτόν που είναι έξω από την ντουλάπα να τον προσεγγίσει ένας που είναι μέσα στην ντουλάπα, που έχει όλα τα πράγματα συγγυρισμένα τροποντινά, που τα έχει τακτοποιημένα τα θέματα του και το μόνο που του λείπει είναι και ένα απαύτομα από αυτό του γουσταρίσματος του. Δεν είναι άδικο αυτό το πράγμα, δεν είναι ανήθικο να μπει ο άλλος στη διαδικασία να σε ερωτευτεί για να του πεις μετά ότι ξέρεις εγώ σε έχω κρυφή αμαρτία μου. Πώς το λέω, αμαρτία μου, ιστορία μου, κρυφή. Στη δεύτερη περίπτωση, που η κοπέλα, η οποία είναι συνειδητοποιημένη ομοφιλόφιλη, μίλησε ξεκάθαρα στη συνάδελφό της και της είπε: θα ήθελα να βγούμε εμείς οι δύο ραντεβού, θα ήθελα να σε βγάλω έξω, της είπε. Και η άλλη της είπε: καλύτερα όχι, επειδή είμαστε συνάδελφοι. Έτσι όπως μου τα έχει γράψει, φαίνεται ότι υπάρχουν mixed messages, μπερδεμένα μηνύματα. Μπορεί όντως η κοπέλα, η συνάδελφος, να είναι ετεροφιλόφιλη και να απάντησε διπλωματικά και να είπε καλύτερα να βγούμε έξω, είμαστε συνάδελφοι. Υπάρχει όμως μεγάλη πιθανότητα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω, εφόσον όπως λες φίλοι βλεμματικά ανταποκρίνεται στο φλερτ σου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φλερτάρει και αυτή με την ιδέα του να είναι μια γυναίκα, αλλά να μην τολμάει να το κάνει. Να κολώνει να το κάνει, που λέει. Θα σου έλεγα και σένα, όπως έχω πει και στο φίλο που έχει στείλει την επιστολή, ότι είναι κρίμα να ταλαιπωρούνται άνθρωποι ευαίσθητοι, άνθρωποι με καλλιτεχνική φύση, γιατί μου έχετε γράψει κι άλλα στις επιστολές σας, το οποίο δεν διάβασα για να μην προδώσω τις ταυτότητές σας, άνθρωποι που έχουν τόσα πολλά να δώσουν στον κόσμο, που έχουν τόσα πολλά να μοιραστούν και ένας άνθρωπος πνευματικός και καλλιτεχνικός, όταν είναι χαρούμενος και όταν είναι ευτυχισμένος, μοιράζεται και δίδει πολύ περισσότερα πράγματα στο περιβάλλον παρά όταν είναι στενοχωρημένος και όταν είναι πληγωμένος και όταν είναι φυλακισμένος σε μια σχέση ασύμβατη, ασύμβατη με τη φύση του και ασύμβατη με την πνευματική του ωριμότητα, καλύτερα να κάνετε στον εαυτό σας τη χάρη να απορρίπτετε την πιθανότητα να μπείτε σε σχέση με ανθρώπους που είναι μέσα στην ντουλάπα όταν εσείς είστε απ' έξω. Αυτοί που είναι μέσα στην ντουλάπα να πάνε να βρουν τους άλλους που είναι μέσα στην ντουλάπα και όσοι είναι έξω από την ντουλάπα να βρουν τους άλλους που είναι έξω από την ντουλάπα. Γιατί έξω από την ντουλάπα δεν υπάρχει μούχλα, δεν υπάρχει σκοτεινιά, δεν υπάρχει στενότητα χώρου και στενότητα χρόνου. Έξω από την ντουλάπα ζούμε τη ζωή μας φυσιολογικά, όπως δικαιούμαστε όλοι. Δικαιούμαστε όλοι να ευχαριστηθούμε τη ζωή μας, to celebrate our nature, να γιορτάσουμε τη φύση μας. Το 90% του πληθυσμού περίπου να γιορτάσουμε την ετεροφιλοφιλική μας φύση, το 10% του πληθυσμού περίπου την ομοφιλοφιλική τους φύση. Είναι θέμα πιθανοτήτων και είναι θέμα τύχης αν θα γεννηθείς ομοφιλόφιλος ή ετεροφιλόφιλος. Είναι όμως θέμα ηθικής, ανθρωπιάς, ευγένειας και αρχοντιάς να μην παίζεις με τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων όταν εσύ ο ίδιος δεν έχεις καταφέρει ακόμη να τιμήσεις τον εαυτό σου. Δεν έχεις φτάσει ακόμη στο σημείο εκείνο που να αποδεχθείς τη φύση σου με χάρη, gracefully, και να αγαπήσεις τον πολύτιμο εαυτό σου, έστω και αν έχει ανήκει στη μειοψηφία του πληθυσμού, που είπαμε περίπου παγκοσμίως είναι 10% οι άνθρωποι που γεννιούνται με ομοφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό, έστω και αν η φύση σου ανήκει σε εκείνη τη μειοψηφία του πληθυσμού που σε κάποιες κοινωνίες περισσότερο, σε κάποιες κοινωνίες λιγότερο, δέχεται
δέχονται οι άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό αρκετές κοινωνικές επικριτικές ματιές. Σε κάποιες κοινωνίες υφίστανται κανονικότατα εκφοβισμό, υφίστανται διακρίσεις κλπ. Καλύτερα όσοι άνθρωποι έχουν αποδεχθεί και έχουν αγαπήσει τον εαυτό τους και έχουν τιμήσει και έχουν εκτιμήσει τον εαυτό τους εντίμως, να αποφεύγουν να συνδέονται ερωτικά με ανθρώπους που ακόμη δεν το έχουν επιτύχει αυτό. Η γνώμη μου. Και αν κάποιος μπορεί να πει, μα καλά, αντί να αγαπήσω πολύ, αν τον αγαπήσω πολύ, δεν θα το βοηθήσω και αυτόν να βγει από την ντουλάπα, δεν θα τη βοηθήσω και αυτή να βγει από την ντουλάπα. Όχι. Η αγάπη δεν βοηθάει κανένα να βγει από την ντουλάπα. Η αγάπη ερωτική ενός άλλου ανθρώπου. Μόνο η δική του αγάπη προς το δικό του εαυτό τον βοηθάει να βγει από την ντουλάπα. Η αυτογνωσία και η αυταγάπη. Καλό βράδυ σε όλους. Αργότερα απόψε, γιατί αυτό το vlog ανεβαίνει σήμερα, που είναι, κάτι σαν την ημερομηνία, είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020. Αργότερα απόψε στις 10 το βράδυ θα έχουμε live. Ελάτε να τα πούμε και στο live. Φιλιά!